κόσμο, ναι. Είναι πιο κλειστές οι άμυνες λίγο. Ναι, ναι. Έλα ρε, μ' ακούς. Σ' ακούμε, φίλε, ναι. Τι γίνεται, όλα καλά? Άμα ήταν όλα καλά θα αυτοκτονούσαμε, φίλε. Οπότε δεν αυτοκτονούμε, δεν είναι όλα καλά, όχι. Έχει κίνδυνος. Λοιπόν, θέλω να πω δύο πράγματα, ένα σε ένα και ένα στην Ασλαμά. Ναι. Αν θες όνομα, φίλε, αν θες όνομα. Αλέξης, ο παδός του ΠΑΟΚ. Όχι, βέβαια. Ωραία. Τις μεγαλύτερες ομάδες της Ελλάδος. Ηρακλής. Ολυμπιακός. Εννοείται. Ηρακλής. Εννοείται. Μπράβο ρε Παλέξη, πάμε. Λοιπόν, θέλω να πω ένα πράγμα στο ραπ και ένα σε ένα Ασλαμά. Λοιπόν, ραπ, ακούς? Ναι. Ραπ. Είναι. Πάμε κάνα σέρβι στο αυτοκίνητο ρε φίλε, 500 λαμπάκια έχει ανάψει. Και δεύτερο, Ασλαμά, μ' ακούς? Ναι. Λοιπόν, απαντώ ένα-ένα. Πες μου. Το λαμπάκι της μηχανής έχει ανάψει εδώ και 5 μήνες. Το πήγα στο μάστορα, το πεντμεζά, να μου βρει τη ζημιά, γιατί εγώ δεν τα αφήνω αυτά. Μου λέει, αυτό είναι από καύσιμο κακό. Μου το έσβησε. Φτιάξω ρε φίλε. Τι να φτιάξω ρε φίλε, το κακό καύσιμο? Πήγα, έβαλα βενζίνη και το καύσιμο δεν ήταν καλό και άναψε το λαμπάκι. Αυτό μένει εκεί πέρα αναμένο. Το έσβησε και ξανά. Λέω, αν υπάρχει κάποιο πρόβλημα στη μηχανή, κάποιος αισθητήρας κτλ, πες μου να το κάνω. Όχι, δεν έχεις πρόβλημα. Το άλλο που βλέπεις το κίτρινο, ναι, είναι ένας μικρός αερόσακος, ο οποίος ένα συγγενικό μου πρόσωπο καβάλισε ένα πεζοδρόμιο, του είχα δώσει το αυτοκίνητο και άνοιξε ένας μικρός αερόσακος, μικρός, τον οποίο δεν αντικατέστησα και μένει μόνιμο το κίτρινο λαμπάκι. Οπότε, όχι, 400 ευρώ, 400 ευρώ για μηχανή έδωσα πριν από 3 μήνες. Για να φτιάξω πράγματα, συμπλέκτες να αλλάξω, κάρτερ να αλλάξω για λάδια, τσιμούχες να αλλάξω. Μη με μιλάς για μάξι. Πάμε παρακάτω. Πάρε ένα καινούριο, ρε. Δεν παίρνω καινούριο, δεν κουστάω να πάρω καινούριο. Ωραία. Δεκτό. Ασλαμά, λέγε. Ασλαμά, λέγε. Επόμενη γραμμή, ναι. Δύο γάμους να κάνει. Έλα, φίλε. Έλα, ρωτούσε το Μαλάτο πριν για τα στημένα τα μάτια του Ολυμπιακού εκείνη τη χρονιά. Ξέρεις ποια μάτια ήταν Ραπτόπουλο και ποιος τα έβγαλε στη φόρα αυτά τα ματάκια? Τα ματσάκια? Ναι, ξέρεις ποιος τα έβγαλε στη φόρα στον εισαγγελέα και βγαίνει τώρα φύσης και μιλάει. Για ποια περίοδο μιλάς? Πότε? Το 78? Το 15 με Καραγκιόζη. Καραγκιόζη είναι ο μπαμπάς σου που έβγαλε μαλάκα γιο. Πάμε επόμενη γραμμή. Έλα, πάμε επόμενη γραμμή. Καραγκιόζη, να πει στο μαλάκα τον μπαμπά σου που έβγαλε ένα γιο και δεν σε τράβηξε μαλακιά, σε πετάξει στο αποχωρητήριο. Α, τα διάλα από εκεί πέρα, μη σε πω τίποτα χειρότερο. Σέβομαι την ευγένεια που έχω. Ευγενή. Επόμενη γραμμή. Καλησπέρα. Να μιλάτε καλά. Καλησπέρα, φίλε, όνομα και ομάδα. Δεν σε έβρισα εγώ, δεν έβρισα κανένα. Να μιλάτε καλά. Για να δεν θα σα κλείνω ο ηχολήπτης. Αφού πρώτα σου πω μερικέ κουβέντε. Καραγκιόζης δεν είναι, μαυρομάτης. Ναι, έτσι, το ύφος είναι. Το ύφος, εντάξει. Τώρα. Ναι. Σιγά, μη απ' την άλλη, ναι. Ναι! 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 Εχμάλωτε! Πάμε στον επόμενο εχμάλωτο. Έλα. Σου είπα ότι θα σε ελευθερώσω και το πίστεψε, βλάκα. Ναι! Ναι, καλά. Εσύ σου λέω το λαρίκι σου πρόσεχε. Στο κόψω εγώ. Ναι, επόμενος. Πάμε επόμενη γραμμή, ναι. Μπορείς λίγο να βρεις το τηλέφωνο του. Να τον κάνω εγώ τη ζωή δύσκολη κάνα δύο μήνες. Βρες το σε παρακαλώ το τηλέφωνο του. Και αν είναι από απόκριψη, ξέρεις, πατάς το κουμπί δεξιά. Έλα, φίλε, ναι. Δεν σε έβρισα πριν, δε. Σε βρίζω εγώ τώρα, κλείνεις. Κλείνεις. Θα σε βρίσω άσχημα. Το υφάκι σου δεν μ' αρέσει. Αυτή την ψευτομαγιά φύγε εχμάλωτε στην τουαλέτα. Κι άμα σε πει ο Σιόδρας, βγει χέκιο να βγεις. Μου παίρνεις και ύφος εχμάλωτε. Πάμε επόμενη γραμμή. Δεν σε έβρισα. Δεν σε γουστάρω τη μάπα σου. Δεν σε θέλω, ρε φίλε, πώς να το κάνω. Δεν γουστάρω να σε έχω πελάτη, ρε φίλε. Δεν πας στο διάλογο, μου δεν σε θέλω. Check it out. Πάμε επόμενη γραμμή. The funk soul brother right about now.